Βεβαίως το Brexit δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Αποτελεί το αποτέλεσμα της όξυσης των αντιθέσεων, των ανταγωνισμών τόσο ανάμεσα στα διάφορα υπερελιστικά κέντρα ώστε και στο εσωτερικό των κέντρων αυτών. Αιτία αυτών των αντιθέσεων βεβαίως είναι η υπερσυσσόρευση κεφαλαίου, οι δυσκολίες αναπαραγωγής του κεφαλαίου, η επιδείνωση της θέσης μιας σειράς κρατών στην ίδια την υπερελιστική αλυσίδα. Άλλωστε, η όξυνση που αποτέλεσμα αυτής της όξυνσης των φυγόκεντρων τάσεων ήταν και το Brexit, είναι το αποτέλεσμα, αποτελεί το αποτέλεσμα της ανισόμετρης εκδήλωσης και της καπιταλιστικής κρίσης, αλλά πολύ περισσότερο της καπιταλιστικής ανάκαμψης μέσα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ισχυροποιείται ιδιαίτερα ο ρόλος της Γερμανίας σε αντίθεση με το ρόλο της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Μεγάλης Βρετανίας μέχρι πριν από λίγο, που αποτελούσε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως αυτή η επιλογή είναι μια επιλογή, η οποία, το Brexit δηλαδή, σχετίζεται και εξυπηρετεί τα συμφέροντα μιας ισχυρής μερίδας του κεφαλαίου του Ηνωμένου Βασιλείου και ταυτόχρονα εξυπηρετεί και γενικότερους σχεδιασμούς αποδυνάμωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, ένθερμος υποστηρικτής του Brexit αποτελούσε ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ. Και αυτή η επιλογή είναι μια επιλογή η οποία είναι αδιέξοδη για τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά και την ικανοποίηση των αναγκών των λαών. Γιατί βεβαίως εξυπηρετεί έτσι σχεδιασμούς της αστικής τάξης και μερίδας, ισχυρής μερίδας της αστικής τάξης. Αυτές οι αντιθέσεις βεβαίως οξύνονται και στην περιοχή μας ιδιαίτερα. Μόνο ανησυχία μπορεί να γεννάει περαιτέρω τα αποτελέσματα της χθεσινής συνάντησης Τραμπ-Μητσοτάκη, όπου επί της ουσίας ήταν φανερό ο ρόλος που επιφύλαξε ο Αμερικάνος πρόεδρος για την Ελλάδα, μια και αποκλειστική αναφορά ότι ήταν στις εξελίξεις στο Ιράκ. Η Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει το ορμητήριο και είναι ορμητήριο μέσα και από την στρατηγική συμφωνία, την επέκταση στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ που διαπραγματεύτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και υπέγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να αποτελέσει λοιπόν βασικό ορμητήριο στην υλοποίηση των αμερικανοατοικών υπεριαλιστικών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή. Καταγράφεται η εκοφαντική σιωπή του Προέδρου των ΗΠΑ σε σχέση με την επιθετικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και βεβαίως αυτή η εκοφαντική σιωπή έχει λογική. Και η λογική δεν είναι άλλη από το να μην διαταραχθεί η συνοχή του υπεριαλιστικού κέντρου του ΝΑΤΟ, του Νατοϊκού Υπεριαλιστικού Κέντρου, αλλά και ταυτόχρονα να επιταχυνθεί, που αποτελεί και το μύγιο πόθο των Αμερικάνων, η διαδικασία συνδιαχείρισης στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, που βάζει ακριβώς υποθήκη τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας και διαμορφώνει περαιτέρω συνθήκες επιδείνωσης της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς βεβαίως να αποτρέπει και τον κίνδυνο πολεμικών σειράξεων. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ο λαός μας να παλέψει απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς, να απεμπλακεί η χώρα μας από τους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς και να προχωρήσει η διαδικασία να κλείσουν οι βάσεις και οι όποιες στρατιωτικές διευκολύνσεις παρέχει η χώρα μας να σταματήσουν προς τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως το νομοσχέδιο αναφέρεται σε μια σειρά ζητήματα τα οποία σχετίζονται κατά κύριο λόγο με θέματα που αφορούν την διαμονή των Βρετανών πολιτών στη χώρα μας για μια μεταβατική περίοδο ενός έτους μέχρι να ολοκληρωθεί όσο ολοκληρωθεί η συμφωνία για το Brexit, και από εκεί και πέρα αυτή η μεταβατική περίοδος να ολοκληρωθεί 31/12 του 2010 με την στάση όσον αφορά τα
θέματα από κατοίκων τρίτων χωρών. Εμείς σε αυτή τη λογική συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει μέριμνα από μεριάς του ελληνικού κράτους για τους Βρετανούς πολίτες για όλο αυτό το διάστημα. Άλλωστε, διεκδικούμε αυτή η μέριμνα να μην είναι μόνο για τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τους πολίτες τρίτων χωρών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας ή θέλουν να εργαστούν στη χώρα μας, να διευκολυνθεί. Και βεβαίως αντίστοιχη πρέπει να είναι η φροντίδα και προς τους Έλληνες οι οποίοι είτε σπουδάζουν είτε εργάζονται στη Μεγάλη Βρετανία. Σε αυτή τη βάση συμφωνούμε με τις διατάξεις που αφορούν τα συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή τα θέματα διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλισης. Συνάδελφοι, παρακαλώ λίγο ησυχία για να ακούγεται ο εισηγητής. Και ασφάλιση όσον αφορά τόσο τους πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας στη χώρα μας, όσο πολύ περισσότερο και την ανάγκη προστασίας και των Ελλήνων πολιτών στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτές τις διατάξεις θα τις ψηφίσουμε. Βεβαίως επιφυλασσόμαστε συνολικά για επί της αρχής του νομοσχεδίου και θα τοποθετηθούμε στην επόμενη συνεδρίαση πιο αναλυτικά.